Έτσι, ένα καινούργιο σωματείο για σένα, αλλά ένα σωματείο με βαριά ιστορία. Μίλησε μου. Σίγουρα. Είναι ένα μεγάλο σωματείο, ένα εσωτερικό σωματείο. Είναι κάτι καινούργιο όλο αυτό που πάει να χτιστεί στο Εργοτέλη. Πάμε να βάλουμε τις βάσεις για να μεγαλώσει η ομάδα. Μέσα από μία καθημερινότητα να χτίζουμε πράγματα και να βελτιωνόμαστε. Το σημαντικό είναι να υπάρχει εξέλιξη και να παίζουμε ένα ποδόσφαιρο το οποίο θα είναι ελκυστικό για τον κόσμο να έρθει να το βλέπει και να φτάνουμε στο καλύτερο αποτέλεσμα κάθε φορά. Βασίλη, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα νεανικό ρόστερ, υπάρχει όμως έλλειψη εμπειρία. Θα καλυφθεί με κάποιο τρόπο, θα γίνουν κινήσεις, περιμένεις κάποια μεταγραφικά, θα είναι στο ίδιο πλαίσιο με τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα? Όχι, πρώτα Θεός, θέλουμε να βάλουμε κάποια παιδιά που θα έχουν εικόνες και θα έχουν ξαναζήσει κάτι ανάλογο, που θα μας αλλάξουν επίπεδο, θα κινηθούμε για 2-3 ποδοσφαιριστές σίγουρα. Οι στόχοι, αν αναζητήσουμε τους στόχους στο νέο πρωτάθλημα του Εργοτέλη, τι θα λέγαμε ότι ήταν? Ο στόχος μας είναι ο μακροπρόθεσμος στην άνοδο. Με κάποιες προσθήκες, αλλά έχοντας γερές βάσεις από δικά της παιδιά, έτσι ώστε να ξαναφτάσει ο Εργοτέλης σε υψηλό επίπεδο, αλλά μέσα από σταθερά βήματα με υγεία και με ασφάλεια, για να μην ξαναζήσει στιγμές του παρελθόντος. Για τη φετινή χρονιά, ο στόχος μας είναι να εξελίξουμε τα παιδιά που είναι ήδη στην ομάδα, τα παιδιά που θα έρθουν, να εξελιχθούμε όλοι μέσα από μια διαδικασία και κάθε Κυριακή να παίζουμε για την νίκη και να φτάσουμε όσο ψηλότερα μπορούμε. Ευχαριστούμε.